Λοιπόν, γεια σας. Είμαστε εδώ να παρουσιάσουμε την ειδική υδρολογική μελέτη της Πολύσου και είναι εδώ ο μελετητής, τον οποίο καλωσορίζω, για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο Ολοκλήρω, αλλά και ειδικότερα της ΔΕΙΑΣ, την οποία και εκπροσωπώ, διότι θα μας δείξει πράγματα που θα σας πει παρακάτω ο Μιχάλης. Η μελέτη στηρίζεται κοντά από σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η προστασία της πηγής, δηλαδή πώς συρρέουν τα νερά και πώς προστατεύονται για την πηγή. Ο δεύτερος άξονας είναι η ποσότητα του νερού την οποία μπορούμε να αντλήσουμε επιπλέον από την πηγή. Και ο τρίτος άξονας είναι η διείδηση του νερού και τα πετρώματα, τα οποία θα μας αναλύσει ο Μιχάλης. Κύριε Πουλτζίδη, καλώς ορίσατε στη Σιτία. Παρακολουθήσαμε σήμερα την μελέτη για την πηγή της Ζου, μία πηγή η οποία είναι ζωτική σημασίας για το Δήμο Σιτίας. Να πούμε κάποια βασικά σημεία της μελέτης σας και το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ποιότητα και την ποσότητα αυτής της πηγής. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Το αποτέλεσμα αυτής της ειδικής υδρολογικής μελέτης που εκτελέστηκε για το Δήμο Σιτίας μέσω της ΔΕΙΑΣ ήταν να οριστούν οι ζώνες προστασίας της πηγής Ζου, η οποία είναι ίσως και η πιο κύρια πηγή τροφοδοσίας και υδροδότησης της πόλης Σιτίας. Ως αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το κύριο αποτέλεσμα της μελέτης είναι αφενός η οριοθέτηση των ζωνών και κάποια περιοριστικά μέτρα που θα πρέπει να ισχύουν σε αυτές τις ζώνες προκειμένου να προστατεύεται η ποιοτική εικόνα του υπόγειου νερού, του υπόγειου καρστικού υδροφορέα της πηγής, καθώς επίσης και ότι υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο της τάξης του 1.000.000 κυβικών ανά έτος, το οποίο με ορθολογικό τρόπο και περιβαλλοντολογικά ορθό θα μπορούσε ο Δήμος Σιτίας να το διαχειριστεί προκειμένου να βελτιώσει τις ανάγκες που έχει σε καλής ποιότητας νερό για την υδροδότηση της πόλης Σιτίας. Φαντάζομαι κάποιες βασικές οδηγίες, θα μπορούσαμε να πούμε, έχετε προτείνει για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στην πηγή, έτσι δεν είναι? Σωστά. Όταν εκμεταλλευόμαστε έναν φυσικό πόρο, θα πρέπει να γίνεται με ορθολογικό τρόπο, προκειμένου να μην δημιουργούμε αρνητικό ισοζύγιο και σε συγκεκριμένη περίπτωση αρνητικό ισοζύγιο σε ό,τι αφορά την παροχή και τις αντλήσεις των γεωτρήσεων. Ο καλύτερος τρόπος θα μπορούσε να γίνει με την αλλαγή χρήσης κάποιων γεωτρήσεων από αρδευτικές σε υδρευτικές χρήσεις, οι οποίες σήμερα παίρνουν νερό μέσα από το υπόγειο καρστικό σύστημα της πηγής Ζου. Και κατά δεύτερο λόγο θα μπορούσε να γίνει μια δοκιμαστική γεώτρηση πλησίων της πηγής, η οποία αρχικά θα είχε ερευνητικό χαρακτήρα, δηλαδή θα γινόταν κάποιες αντλήσεις για να δούμε το πραγματικό ισοζύγιο σε νούμερα πλέον και όχι σε γενικές εκτιμήσεις. Και όταν θα το βλέπαμε και θα πιστοποιούσαμε πραγματικά πόσο είναι αυτό το θετικό ισοζύγιο, να γινόταν κάποια μελλοντική άντληση από τη συγκεκριμένη γεώτρηση για να βοηθούσε στις υδρευτικές ανάγκες της πόλης Σιτίας. Σήμερα είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να μας παρουσιάσει ο κ. Πουλτζίδης την μελέτη, την ειδική υδρογεωλογική μελέτη για την πηγή της Ζου. Ήταν μια υπόσχεση της παρούσας Δημοτικής Αρχής, διότι για μας η πηγή της Ζου είναι η πηγή ζωής για όλο το Δήμο Σιτίας. Πρέπει με τον οποιοδήποτε τρόπο να προστατευτεί η συγκεκριμένη πηγή, να δούμε, που το είδαμε και από τη μελέτη, τα αποθέματα τα οποία υπάρχουν, ούτως ώστε να γίνει μια σωστή διαχείριση και να μπορέσουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε ένα πλουτοπαραγωγικό τόπο της περιοχής με τον καλύτερο τρόπο. Θεωρώ ότι η μελέτη η οποία παρουσιάστηκε σήμερα είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας πλήρους επιστημονικής μελέτης. Αναλύθηκαν όλες οι παράμετροι και το σπουδαιότερο είναι αυτό ότι εμείς αυτή τη στιγμή σαν Δήμος Σιτίας, ιδιαίτερα η ΔΕΙΑΣ, έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι σημαίνει η πηγή της Ζου για την περιοχή της Σιτίας. Τα επόμενα βήματα, όπως γνωρίζετε, είναι ότι θα πρέπει η συγκεκριμένη μελέτη να κατατεθεί και στην περιφέρεια κρίσης, την αποκεντρωμένη διοίκηση του, ώστε να περιληφθεί κάποια στιγμή και στο σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, το οποίο γίνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση, και να πάρθουν άμεσα τα μέτρα εκείνα τα οποία θα δώσουν την δυνατότητα στον Δήμο να αξιοποιήσει, όπως είπαμε, το πλεώνασμα των υδάτων της πηγής της Ζου και να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη συγκεκριμένη περιοχή.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Κουτζίδη και ευχαριστώ και τους παριστάμενους που ήρθαν για να γίνει η συγκεκριμένη παρουσίαση. Καλησπέρα σε όλους. Θα παρουσιάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τα κεντρικά, τα κύρια αποτελέσματα από την έρευνα, τη μελέτη που, την ειδική ερευνητική μελέτη που αφορούσε την πηγή σου. Και θα κοιτάξουμε στον χρόνο που θα μας απομείνει όποιες εντυπώσεις, απορίες ή εξηγήσεις θέλετε να μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση. Σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν η κτίμηση των ερευνητικών συνθηκών που επικρατούν στον χώρο της πηγής, καθώς και το εκτονικό καθεστώς, προκειμένου αφενός να οριστούν οι ζώνες προστασίας και να θεσπιστούν μέτρα για την προστασία του υπόγειου δυναμικού, του υπόγειου καρστικού υδροφορέα της πηγής, σε ό,τι αφορά πιθανές μολύνσεις ή λιπάνσεις από ανθρωπογενείς παράγοντες. Επίσης, σκοπός ήταν να εκτιμήσουμε την πρωτότητα του υπόγειου υδροφόρου συστήματος και την ευαισθησία του έναντι κάποιων πιθανών ρήπων. Επίσης, βασικός στόχος ήταν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εξοικονομήσουμε ποσότητες νερού, υπολογίζοντας το ισοζύγιο και εκτιμώντας το ισοζύγιο της πηγής, τις οποίες άμεσα θα μπορούσε η ΔΕΙΑΣ, ο Δήμος Ιδίας διαμέσου της ΔΕΙΑΣ, θα τις χρησιμοποιήσει για την ίδρυψη τόσο των τοπικών όμορων κοινοτήτων με την πηγή σου, όσο και με την πόλη της Ιδίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, οι εργασίες που εκτελέστηκαν ήταν πέρα των σχετικών γεωλογικών καρτογραφήσεων, ήταν μια λεπτομερής γεωφυσική έρευνα, η οποία εκτελέστηκε στον περιβάλλοντα χώρο της πηγής. Γίνανε χημικές αναλύσεις και έγινε συσχέτιση και επεξεργασία των χημικών αναλύσεων τόσο με την πηγή ζώου όσο και με την πηγή ζάχαρη, με την οποία έχουν άμεση σχέση, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω, καθώς επίσης και με τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στην γειτονιά της πηγής ζώου και σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς. Στο χάρτη που βλέπουμε στην οθόνη, είναι ο χάρτης ο οποίος παρουσιάζει τα κύρια ενεργά σεισμικά ρήγματα της Κρήτης. Εκείνο που μας ενδιαφέρει, βέβαια δεν θα κάνουμε ανάλυση σεισμικών ρήγματων, εκείνο που μας ενδιαφέρει το τι συμβαίνει στην περιοχή μας και έχει άμεση σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της πηγής ζου. Απόσπασμα αυτού του χάρτη βλέπουμε σε αυτή την θέση, σε αυτή την εικόνα. Και εδώ βλέπουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η πηγή ζου. Ποιο είναι το καθεστώς της περιοχής τώρα και τι σχέση έχει με την πηγή ζου. Όπως φαίνεται ο κέρσορας στην οθόνη, αυτή είναι η τεκτονική τάφρος της Ιτίας. Είναι μια πολύ μεγάλη ρηξηγενής ζώνη, όπου η πηγή τοποθετείται στο ανατολικό κράσπεδο αυτού του μεγάλου τεκτονικού γεγονότος. Στην εικόνα που βλέπουμε, με το νούμερο 2, φαίνεται πιο καθαρά ποια είναι η τεκτονική τάφρος της Ιτίας. Η πηγή ζου βρίσκεται ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο και εντελώς ανατολικά των ωραίων της Ζάκρου, σε αυτό εδώ πέρα που είναι το 3α, είναι το τεκτονικό βύθισμα ανέκαστρου Ζάκρου. Γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά. Εκατέρωθεν σε κάθε ένα από αυτά τα δύο τεκτονικά βυθίσματα υπάρχει μια πολύ μεγάλη πηγή. Στο ανατολικό πρανέσι λοιπόν του τεκτονικού βυθίσματος της Ιτίας έχουμε την πηγή της Ζου, σε αυτό το σημείο, και σχεδόν ανατολικά, περίπου στην ίδια ευθεία, στο τεκτονικό βύθισμα Ζάκρου-Παλαιοκάστρο έχουμε την πηγή της Ζάκρου. Λίγα λόγια τώρα για τη γεωλογία της περιοχής. Οι μονάδες που συγκροτούν την περιοχή μας τις κατηγοριοποιούμε σε τρεις ενότητες. Η μία ενότητα είναι τα μπλε πετρώματα, τα οποία φαίνονται, οι μπλε περιοχές που φαίνονται στο χάρτη, τα οποία είναι τα αρχαιολογικά πετρώματα της ζώνης του πόλεως. Είναι δύο επιμέρους ενότητες, η πυρηνική ασβεστόλυθη και η τριαδικουλιαστική ασβεστόλυθη. Δεν έχει κάποια σημασία ο διαχωρισμός τους από υδρογεωλογικής πλευράς σε εμάς, σαν υδρογεωλογική μελέτη. Και εκείνο που εξετάζουμε είναι ότι αυτά τα πετρώματα έχουν πολύ ψηλή περατότητα. Το νερό των απορροών καθώς και των προκοπτώσεων μπορεί να τα διαβρώνει πάρα πολύ εύκολα. Σχηματίζει μέσα στη μάζα τους μεγάλες δομές, καρστικές, οι οποίες αυτές οι καρστικές δομές μαζί με το σύστημα των ασυνοχλειών είναι
Στην ουσία λειτουργεί σαν ένα σκουγγάρι όπου τα νερά της βροχής και οι απορροές τροφοδοτούν, αποτελούν λοιπόν αυτά τα αποτρώματα, τον ταμιευτήρα και καταλήγουν σαν σημείο εκχύλησης, υπερχύλησης αυτής της υπόγειας δεξαμενής και σήμερα στην πηγή ζούμε. Ένα άλλο σημαντικό πέτρωμα είναι οι μόβ περιοχές που βλέπετε στο χάρτη, αυτοί είναι οι φυλίτες. Είναι αδιαπέραντα πετρώματα, το νερό δεν μπορεί να εισχωρήσει στη μάζα τους, αλλά για την θέση της πηγής έχουν εξίσως σημασία, διότι χωρίς αυτά τα νερά τα οποία κατησδύουν μέσα στην ασφαλιστική μάζα δεν θα σταματούσαν σε υψηλά υψόμετρα, όπως το υψόμετρο της πηγής που είναι στα 174 μέτρα, αλλά θα καταλήγαν πολύ βαθύτερα και θα είχαμε τελικά την εκτόνωσή τους στο επίπεδο της θάλασσας. Αν δεν υπήρχαν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα συγκεκριμένα πετρώματα, δεν θα υπήρχε και η πηγή σήμερα στη θέση που είναι. Και το τρίτο, και η τρίτη και βασική ενότητα πετρωμάτων είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε με αυτό το χρώμα, τα οποία είναι οι νεογενείς αποθέσεις. Οι νεογενείς αποθέσεις, η θέση της πηγής είναι σε αυτό το σημείο με το κόκκινο σύμβολο. Οι νεογενείς αποθέσεις τι κάνουν, φράζουν τις υπόγειες ροές που υπάρχουν μέσα στην καρστική μάζα και δεν τις επιτρέπουν να κινηθούν και να εκτονωθούν πολύ γρήγορα. Στην ουσία λοιπόν είναι λες και είναι ένα φράγμα το οποίο περιμετρικά καλύπτει τον ασβεστολιθικό όγκο και διατηρεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή τον αφήνει να υπάρχουν όλες οι δάχτυλες μάζες μέσα στη μάζα. Αυτή η φωτογραφία είναι χαμηλά από τον δρόμο, όπως πηγαίνει, η πηγή της Ζου βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Έτσι, έχουμε πάνω τις κορυφές, τις δύο, με υψόμετρα 800 έως και 600 μέτρα σε αυτό εδώ το σημείο. Και παράλληλα αυτές οι γραμμώσεις, όπως περνάω με το βελάκι στη φωτογραφία, είναι τα μεγάλα ρήγματα βορειοανατολικής κατεύθυνσης, τα οποία φέρνει κλιματωτά και επάγγελτα ρήγματα, τα οποία στην ουσία είναι το ανατολικό κράσπεδο του μεγάλου τεκτονικού πυθίσματος της Σιτίας. Βλέπουμε πολύ καθαρά εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, πόσο καθαρά φαίνεται και με τι άλμα μεγάλο είναι αυτά τα ρήγματα. Το συνολικό άλμα από την πλευρά, όμοια και εδώ, ο καθρέφτης του ρήγματος είναι πολύ καθαρός. Αυτά τα ρήγματα θεωρούνται ενεργά ρήγματα, όμοια σε αυτή εδώ τη θέση. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, έχουμε ένα ρήγμα σε αυτή την περίπτωση εδώ το άλμα του, δηλαδή το πόσο έχει μετακινηθεί προς την κατακόρυφο το κομμάτι που έπεσε, είναι της τάξης των 20-30 μέτρων, όμοια πιο χαμηλά. Και εδώ είμαστε κοντά στη πηγή πλέον της Ζου, η Ζου είναι εδώ, βλέπουμε γκάρσια ρήγματα ίδιας κατεύθυνσης, πολύ κοντά, δηλαδή στα 50-40 μέτρα από την πηγή Ζου. Ποιο είναι το ισοζύγιο της πηγής και γενικά τα υδρολογικά της στοιχεία. Στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών αναφέρεται για την Κρήτη, αναφέρεται ότι η πηγή Ζου, ο καρστικός υδροφόρος της, έχει μία έκταση 15,5 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Αυτή είναι μία εκτίμηση, κάτι πιστεύω ότι έχει γίνει αριθμητικά στο έγγραφο, δεν είναι σταθερή, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος. Και επίσης μέσα στο ΣΛΑΠ θεωρείται ότι η ετήσια τροφοδοσία της πηγής φτάνει στα 5,5 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Στη μελέτη του ΙΓΜΕ, η οποία έγινε και είναι πολύ σοβαρή μελέτη, είχε γίνει για όλη την Ελλάδα, το 2009, για την πηγή της Ζου αναφέρεται ότι έχουμε εκροές της τάξης του 1 εκατομμυρίου κυβικών ανά έτος, και ότι η επιφανειακή εξάπλωση του καρστικού υδροφόρου είναι της τάξης των 6 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το ότι μέσα από το ΣΛΑΠ το καρστικό σύστημα που τροφοδοτεί την πηγή Ζου χαρακτηρίζεται σαν υπόγειο εντατικό σύστημα άθλησης ύδατος ανθρώπινης κατανάλωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τη θέσπιση των ζωνών προστασίας, διότι αυτά τα συστήματα τα διέπει ξεχωριστή νομοθεσία η οποία βγαίνει και μέσα από τα ίδια τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων. Από την υδρογεωλογική μελέτη που κάναμε και τα στοιχεία που συλλέξαμε, τα υδρολογικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Η πηγή εκραίει στο ανατολικό πρανέ, στο δυτικό πρανέ του ρέματος Πετρόλακος, είναι το ρέμα που κατεβαίνει πάνω από το χώνο,
ο οποίος έχει ένα μήκος έως την πηγή της τάξης των 4 χιλιόμετρων. Η υδρολογική λεκάνη, έτσι όπως την υπολογίσαμε και αφορά την πηγή της Ζου, έχει συνολική έκταση περίπου 7 τετραγωνικών χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα καλύπτονται από τα ανθρακικά πετρώματα της ζώνης Τρυπόλεως. Αυτά τα πετρώματα είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν, γιατί το νερό που πέφτει σε αυτά τα πετρώματα, είτε διαμέσου των απορών ή από τα κατακρινίσματα, είναι αυτά που στην πραγματικότητα πλουτίζουν την πηγή. Με βάση λοιπόν ότι από το Κατσιδόνι και από το Καρύδι Μετεωρολογική Σταθμή στα χρόνια που γινόταν οι καταγραφές τους έδωσαν για την περιοχή τάξη μεγέθους 750 χιλιοστά βροχή ανά έτος, και θεωρώντας από τις μετρήσεις που έχουν γίνει ότι ο συντελεστής κατήστησης είναι στο 50%, για την πηγή της Ζου έχουμε ένα ισοζύγιο το οποίο είναι της τάξης των 2,5 εκατομμύριων κυβικών μέτρων νερού ανά έτος. Αυτή η εκτίμηση που έχει γίνει από την υπάρχουσα, από την υδρογεωλογική μελέτη στην οποία αναφερόμαστε, είναι πολύ κοντά στις εκτιμήσεις που είχαν γίνει από τις μελέτες του ΙΚΜΕΤ 2009, όπου εκεί το ισοζύγιο ήταν της τάξης του 2,1. Οι μόνες καταγραφές που έχουμε σε ό,τι αφορά την πηγή της Ζου είναι από την περιφέρεια Κρήτης, φαίνονται στο σχετικό πίνακα, όπου ο μέσος όρος των νεκρών της πηγής ανά έτος υπολογίζεται, είναι μέσος όρος, στο 1,5 εκατομμύρια κυβικά ανά ώρα. Αυτές είναι μετρήσιμες όσο η περιφέρεια Κρήτης το μετρούσε. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι η εκτίμηση που γίνεται ότι έχουμε 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερού ανά έτος, και με βάση τις απολύψεις που γίνεται σήμερα, οι οποίες απολύψεις είναι περίπου 920.000 κυβικά ανά έτος ό,τι αφορά την κατανάλωση που γίνεται, οι απορροές που συλλέγονται από την ΔΕΙΑ για την ίδρυψη της Ιππίας και των όμορων οικισμών, των όμορων κοινοτήτων, αυτές υπολογίζονται περίπου σε 900.000, και αν προσθέσουμε και άλλες 600.000 που είναι οι απορροές που γίνονται από τις υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις, οι οποίες αρδευτικές γεωτρήσεις στην ουσία λαμβάνουν νερό, υδροφορίες που έχουν προέρχονται από απώλειες νερού του καρστικού υδροφορέα της πηγής Ζου προς τις νεογενείς αποθέσεις, τότε έχουμε συνολική απόλυψη της τάξης του 1 εκατομμυρίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περιθώριο από το καρστικό υδατικό σύστημα, υπόγειο καρστικό σύστημα της πηγής Ζου, να πάρουμε τουλάχιστον άλλο 1 εκατομμύριο ένα έτος. Αυτή ήταν και η τελική πρόταση αυτής της υδρογεωλογικής μελέτης, όπου θα μπορούσαν από τη ΔΕΙΑ δύο γεωτρήσεις, η μία είναι στις Κορακές, κατά πόσο θα μπορούσε από αρδευτική χρήση να γίνει υδρευτική χρήση και να εξοικονομηθούν περίπου 50 κυβικά την ώρα, ή κατά δεύτερη άποψη, μία υφιστάμενη ερευνητική γεώτρηση που υπάρχει, περίπου 700 μέτρα ανάτι της πηγής Ζου, να την ολοκληρώσουμε, να την εξοπλίσουμε και να μπορέσει να πάρει μία ποσότητα της τάξης από 50% κυβικά νερό. Επίσης, μέσα από την, όπως θα δούμε παρακάτω, από τη θέσπιση των ζωνών προστασίας, προβλέπεται ότι στον χώρο και στη ζώνη υδροληψίας, αλλά και στη ζώνη υδρολογικής προστασίας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία ερευνητική γεώτρηση και να χρησιμοποιήσουμε και από εκεί το πλεόνασμα που έχουμε. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, από την πηγή Ζου, από τον καρστικό υδροφορέα της πηγής Ζου, αυτό έχει σημασία, έτσι μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον σε σχέση με το απολύψιμο που είναι σήμερα επιπλέον άλλο 1 εκατομμύριο κυβικά νερό ένα έτος. Έχουμε πραγματοποιήσει χημικές αναλύσεις στο νερό της πηγής Ζου, στο νερό της πηγής Ζάκρου, καθώς επίσης και σε 4 γεωτρήσεις. Είναι στη γεώτρηση του Πεύκου, που είναι κατάδι της Ζάκρου, είναι στη γεώτρηση της Κοράκλης, στη γεώτρηση του Μαργόνη και στη γεώτρηση του Μεϊτανάκη. Οι αναλύσεις αυτές που κάναμε γίνανε σε διαπιστευμένα εργαστήρια, περιελάμβαναν πέραν των βασικών στοιχείων πάρα πολλά ιχνοστοιχεία, μετρήσεις ιχνοστοιχείων, ήταν και μικροβιολογικές αναλύσεις, καθώς επίσης ήταν και αναλύσεις ιδιαίτερα για την πηγή της Ζου,
κατά πόσο υπάρχουν υπονήματα φυτοφαρμάκων ή υδρογονανθράκων ή οτιδήποτε. Το νερό της πηγής ζου είναι εξαιρετικά ποιοτικά νερό, όπως και τη ζάκου, σε ό,τι αφορά τη χημική του συμπεριφορά, σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Στο διάγραμμα που βλέπετε, αυτά είναι διαγράμματα στατιστικής επεξεργασίας των πόσιμων υδάτων, προβάλλονται οι αναλύσεις που είναι από τη ζου και από τη ζάκου. Βλέπετε ότι είναι ακριβώς το ίδιο ποιοτικά νερό. Δηλαδή οι διαφορές που υπάρχουν εδώ είναι ανεπαίσθητες. Προκειμένου να τακτοποιήσουμε τον ποιοτικό χαρακτήρα του νερού, πήραμε και συγκρίναμε τα αποτελέσματα από κάποιες άλλες σειρές αναλύσεων που ήταν αξιόλογες. Έτσι και αυτές ήταν οι σειρές των αναλύσεων που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό του 2005 και του 2006 και αφορούσαν τόσο την πηγή της ζώσης και την πηγή της ζάρτας. Προβάλλοντας λοιπόν και εδώ όλες τις αναλύσεις, τα διαγράμματα, παρατηρούμε ότι έχουν φοβερή ταύτιση, έτσι, και ενώ είναι αναλύσεις του 2005 και του 2022, μεγάλη χρονική διαφορά μεταξύ τους, αυτό σημαίνει ότι το νερό, πέρα από την καλή του χημική κατάσταση, αυτή τη καλή χημική κατάσταση τη διατηρεί καθόλου τη διάρκεια της 20ετίας. Αυτά έχουν σημασία, γιατί στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο ταυτίζει την ποιοτική κατάσταση του υπόγειου καρστικού συστήματος της πηγής ζου. Και αυτό σε εσάς θα πρέπει να είναι σαν σημείο αναφοράς οποιασδήποτε μελλοντικές δραστηριότητες, κατασκευές και οτιδήποτε γίνει, πάντα αυτές οι αναλύσεις και η σύγκρισή τους θα είναι το σημείο αναφοράς σε ό,τι μελλοντικά γίνει και επιβαρύνει τα υπόγεια νερά της περιοχής. Όποια ποιοτική σταθερότητα με τον χρόνο, εδώ βλέπουμε αναλύσεις που είναι οι πρόσφατες που κάνουμε το 2022 στην πηγή της Ζάκρου, είναι με το ματζέντα χρώμα και οι υπόλοιπες είναι από το Ευρωπαϊκό του 2005 και 2006. Όμοια ποιοτική σταθερότητα καθόλου τη διάρκεια των ετών, έτσι ισχύει και για την πηγή της Ζάκρου. Να μην σας κουράζουμε αυτά. Εδώ έχουμε πλοτάρει την πηγή, τις αναλύσεις της πηγής της Ζάκρου και από τη γεώτρηση του Πεύκου. Εδώ βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Και αυτό συμβαίνει γιατί η γεώτρηση στο Πεύκο, θα τις δούμε και παρακάτω που είναι ακριβώς στα σχήματα, έχει διατρήσει τις νεογενείς αποθέσεις, αλλά το νερό προέρχεται μέσα από την ασβεστολιθική μάζα. Αυτό σημαίνει ότι κρατά τον αρχικό του χαρακτήρα, είναι ανθρακικό, όξονο ανθρακικό, αλλά παράλληλα παίρνει και κάποια υλικά μέσα τη συνεγενή αποθέσεις και γι' αυτό έχουμε αυτή τη μικρή διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα διαγράμματα που παρουσιάζουμε. Εδώ είναι ακόμη πιο εποπτικά. Εδώ πλωτάρονται όλες οι αναλύσεις που έχουμε κάνει, καθώς και οι αναλύσεις του Ευρωπαϊκού του 2005 και του 2006. Παρατηρούμε λοιπόν σε αυτά τα διαγράμματα ότι οι διαφοροποιήσεις που έχουμε είναι στη γεώτρηση του Πεύκου και στη γεώτρηση του Γαϊτανάκη. Αντίθετα, η γεώτρηση στη θέση Κορακές και η γεώτρηση του Μαγκώνη έχουν παρόμοιο ποιοτικό χαρακτήρα, όμοια με την πηγή ζου. Και αυτό συμβαίνει γιατί αυτές οι δύο γεωτρήσεις, την ουσία οι υδροφορίες τους, προέρχονται από την ανθρακική μάζα, από τον υπόγειο καρστικό υδροφορέα της πηγής. Όμοια και εδώ σε άλλα διαγράμματα φαίνεται πάντα η διαφορά που έχουμε στο Πεύκο από όλες τις αναλύσεις που έχουμε κάνει και στη γεώτρηση του Γαϊτανάκη. Εκείνο που παρουσιάζουν οι αναλύσεις και θα πρέπει το μικροβιολογικό φορτίο τόσο της πηγής ζου όσο και της πηγής ζάκρου να ελέγχεται συστηματικά είναι ότι παρουσιάζουν αυξημένο μικροβιολογικό φορτίο. Αυτό σημαίνει ότι η πηγή
συνθήκες, τουλάχιστον για τη ζού που αφορά η μελέτη, θα πρέπει να περιγραφεί, προκειμένου να μην μπορούν τα οποιαδήποτε ζώα να εισέρχονται τουλάχιστον πλησίων της πηγής, και ένα μικρό ορνηθοτροφείο που υπάρχει στο κτήμα ανάτι της πηγής να απομακρυνθεί. Οι αναλύσεις έχουν δώσει αρκετό, δεν είναι υψηλό το μικροβιολογικό φορτίο, είναι υπαρκτό όμως, έτσι, στις αναλύσεις της ΔΕΙΑΣ, όπου το νερό χλωριώνεται, δεν φαίνεται, αλλά στις αναλύσεις που γίνονται in situ, δηλαδή στη θέση της πηγής, από νερό που βγαίνει από την υδρομάστευση, εκεί είναι ξεκάθαρο ότι το μορφολογικό φορτίο της, το μικροβιολογικό της φορτίο είναι τέτοιο, που δεν πρέπει να υπάρχει κατανάλωση του νερού της πηγής από ιδιώτες, χωρίς αυτό να έχει πρώτα χλωριωθεί. Έτσι. Στο γεωλογικό χάρτη τώρα που παρουσιάσαμε νωρίτερα, με το κόκκινο σημαδάκι είναι η πηγή ζού. Οι μαύρες γραμμές είναι τα γεωλογικά ρήγματα που υπάρχουν. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανένας ότι η πληθώρα των ρηγμάτων που έχουμε περιμετρικά πλησίων τη θέση της πηγής είναι φοβερά υψηλή. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το περιθώριο, το ανατολικό περιθώριο του μεγάλου τεκτονικού βυθίσματος της Σιτίας ξεκινά από την παρουσία αυτού εδώ του ρήγματος και κατάντι αυτού. Αυτός είναι ο αντίστοιχος υδρογεωλογικός χάρτης. Σε αυτόν εδώ το χάρτη, εκείνο που θέλω να δείτε, είναι λίγο πώς είναι η εκτίμηση των κινήσεων των υπόγειων υδροφοριών που καταλήγουν στην πηγή ζού. Έχουμε από τα ανατολικότερα ξεκινάνε, συγκεντρώνονται με το πορτοκαλί χρώμα, αυτό εδώ ο χώρος, είναι η υδρολογική λεκάνη της πηγή ζού. Με το κόκκινο, σύ το κίτρινο, είναι η υδρογεωλογική της λεκάνη. Η υδρογεωλογική λεκάνη λοιπόν της πηγής ζού είναι σαφέστατα, τουλάχιστον περίπου διπλάσια της υδρολογικής της λεκάνης. Έχουμε λοιπόν την κίνηση από τα ανατολικά και βόρεια, καταλήγει στο κέντρο της υδρολογικής της λεκάνης και από εκεί κινείται και φτάνει στο χαμηλότερο ασβεστολιθικό όγκο που έχουμε στην περιοχή της πηγής ζού. Μέσα σε αυτόν εδώ λοιπόν το χώρο, τον ασβεστολιθικό, το νερό αρχίζει και διαχέεται, καθώς έχει συγκεντρωθεί, και κινείται με μικρότερη πάντα ταχύτητα προς τις νεογενή αποθέσεις, όπου οι γεωτρήσεις, η γεώτρηση Γ9 είναι η γεώτρηση στις σπορακές, η γεώτρηση Γ10 είναι του προφήτη Ηλία. Σιγά σιγά λοιπόν κάποιες υπόγειες υδροφορίες του περαστικού συστήματος διεισδύουν μέσα στις νεογενείς αποθέσεις, και αυτές εν τέλει αποτελούν τις υπόγειες υδροφορίες όλων των γεωτρήσεων που υπάρχουν περιμετρικά προς τα ανατολικά και βόρεια της γεώτρησης. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα στο σχήμα, με το κίτρινο είναι η υδρολογική λεκάνη, με το κόκκινο είναι η οποία αποτελεί, είναι και η υδρογεωλογική λεκάνη σε την κόκκινη περιοχή. Οι γεωτρήσεις λοιπόν που έχουν μεγάλη σημασία και βασιστήκαμε για την εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας της πηγής ζού είναι η εξής. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια γεώτρηση Γ6 η οποία διακρίθηκε, η διάκριση της είχε φτάσει μέχρι τα 100 μέτρα όπου και συνάντησε τους ασβεστολίθους. Έδωσαν τεσιανή ροή, στέλεψε άμεσα η πηγή και η περιφέρεια Κρήτης προέβλεψε και τσιμέντωσε τη γεώτρηση. Μετά την τσιμέντωσή της, η πηγή επανήλθε κανονικά στη φυσιολογική της λειτουργία.
Οι ιδιώτες, η γάμα 7 είναι οι ιδιώτες του ΠΕΦ που τη γνωρίζετε, η γάμα 8 είναι ο προφήτης της Ιλίας, η γάμα 10 είναι του Μαγκόνη και η γάμα 5, συγγνώμη, και η γάμα 9 είναι οι ιδιώτες της Κορακές. Η γεώτρηση αυτή εδώ έχει ακριβώς την ίδια στάθμη με το υψομετρικό επίπεδο της πηγής. Έχει την ίδια συμπεριφορά. Στην πραγματικότητα αυτή εδώ η γεώτρηση παίρνει νερό, είναι σαν να έχουμε μια δεύτερη πηγή, απλά δεν είναι φυσική, είναι τεχνητή. Μια εξίσου σημαντική γεώτρηση που έχει αναρριχθεί είναι σε αυτό το σημείο εδώ πέρα που είναι γάμα 5. Αυτή την έχουν αναρρίξει κοντά σε ένα στάβλο, εγώ το ξέρω με το όνομα Μπαμπούλα όπως μου τον αναφέρανε. Αυτή η γεώτρηση έφτασε στα 225 μέτρα βάθος, η στάθμη της ήταν στο υψομετρικό επίπεδο της πηγής και οι παροχές της ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Αυτή η γεώτρηση έχει μεγάλη σημασία για μας, γιατί από τη στιγμή που έως τα 225 μέτρα συνάντησε αποκλειστικά και μόνο ασβεστό λίθος, σημαίνει ότι ο ασβεστολιθικός όγκος κινείται σε πολύ μεγάλο βάθος. Όμοια, με τη συσχέτιση των γεωτρήσεων τη γάμα 6 και τη γάμα 7, δείχνει ότι η γάμα 6 σε σχέση με την πηγή σου είναι περίπου στα 200 μέτρα από τα βόρειά της. Εκεί ο ασβεστόλιθος βρέθηκε στα 100 μέτρα βάθος και αντίστοιχα στη γεώτρηση γάμα 7 στα 220 μέτρα δεν το συνάντησε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι τα ρήγματα που έχουμε εδώ μπροστά έχουν πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Αυτά σε ό,τι αφορά τη γεωλογία και τεκτονική της πηγής. Έχουμε λοιπόν εσωτερικά έναν μεγάλο ασβεστοληθικό όγκο που κινείται σε μεγάλα βάθη και το ανώτερο σημείο του υπερχείλισης είναι η συνολή μας πηγή. Με βάση την τεκτονική, τη μορφολογική θέση της πηγής, τις γεωλογικές συνθήκες κλπ. Καταλήξαμε στην εκτίμηση των ζωνών προστασίας. Για την πηγή προτείνονται τρεις ζώνες προστασίας. Η πρώτη ζώνη προστασίας αφορά, ονομάζεται και ζώνη υδροληψίας, έχει μια έκταση περίπου 8 στρεμμάτων και περιμετρικά εξαθλώνεται 50 μέτρα γύρω από την πηγή. Αυτή η ζώνη είναι μια ζώνη αποκλειστικά όπου πρέπει να προστατεύσουμε την πηγή. Αυτή η ζώνη πρέπει να περιφραχτεί, έτσι. Και πέρα από κάποιες εργασίες όπου θα γίνονται σε ό,τι αφορά την υδρομάστευση ή σε ό,τι αφορά κάποιο μελλοντικό ερευνητικό έργο, είτε γεώτρηση ή οτιδήποτε, μόνο αυτά μπορούν να επιτρέπονται. Η δεύτερη ζώνη που λέγεται και ζώνη μικροβιολογικής προστασίας εξαπλώνεται νότια της πηγής και καλύπτει μια έκταση της τάξης των 8 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Και η τρίτη ζώνη που θεσπίζεται είναι η ζώνη χημικής προστασίας, η οποία περιλαμβάνει τις άλλες δύο, έτσι και καλύπτει μία έκταση της τάξης των 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Λοιπόν, εδώ είναι ο χάρτης που παρουσιάζει τις ζώνες. Σε αυτό το σημείο η μικρούλα που φαίνεται είναι η ζώνη υδροληψίας, είναι τα 50 μέτρα περιμετρικά της πηγής. Η κίτρινη περιοχή και η σκιαγραμμένη περιοχή είναι η ζώνη μικροβιολογικής προστασίας. Έτσι και με το κόκκινο περίγραμμα είναι η τρίτη ζώνη, η οποία είναι η ζώνη της χημικής προστασίας της πηγής. Ο φορέας που εκμεταλλεύεται την πηγή, στην συγκεκριμένη περίπτωση ΔΕΙΑΣ, είναι αυτή που ελέγχει το τι γίνεται μέσα σε αυτές τις ζώνες προστασίας. Μέσα να μην τα αναφέρω αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πάρα πολλά προτινόμενα μέτρα, έτσι και δραστηριότητες που απαγορεύονται. Κύρια όμως πρέπει να απαγορευτεί η ανόρυξη καινούριων γεωτρήσεων, γιατί όποια γεώτρηση θα αναρριχθεί μέσα σε αυτές τις συγκεκριμένες ζώνες, εκείνο που θα κάνει είτε απευθείας, αν συναντήσει τους ασβεστολίθους, είτε έμεσα, αν πρώτα συναντήσει τις συνεργενείς αποθέσεις και μεταγενέστερα τους ασβεστολίθους, θα πάρει νερό από το καρστικό σύστημα της πηγής ζου. Σε αυτό το σημείο θέλω λίγο έτσι να γίνει κατανοητό τι σημαίνει πηγή και τι σημαίνει καρστικό σύστημα. Τα σχέδια διαχείρισης δεν, όπως και κανονικά, δηλαδή και οι υδρογεωλογικές μελέτες, δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το σημείο όπου έχουμε την εκροή ενός φυσικού πόρου που το ονομάζουμε πηγή. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ο πόρος, αυτό εννοούμε και στα σχέδια διαχείρισης όταν λέμε
υπόγειο καστικό σύστημα της πηγής ζου, ο χώρος όπου το νερό συγκεντρώνεται κάνει μία πορεία και εκρέει στην πηγή. Αυτός ο χώρος λοιπόν είναι αυτός ο χώρος που προσπαθούμε να τον προστατεύσουμε θεσπίζοντας τη ζώνη προβιολογικής προστασίας. Η δεύτερη περιοχή είναι αυτή ειδικά προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά και βόρεια, όπου αν θα γίνουν οι γεωτρήσεις, θα διατρήσουν πρώτα τις μάρινες και σε μεγαλύτερα βάθη θα διατρήσουν σε τους τολίτους. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ. Αυτή ήταν μια γενική εισαγωγή σε ό,τι αφορά την βιολογική μελέτη. Είναι πολλά τα κεφαλαία της. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ή ό,τι απορίες έχετε,